Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πολύ καλή θέση, είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες. Έχουν μπροστά τους προκλήσεις τις οποίες ανταπεξέρχονται. Η πρόκληση των κόκκινων δανείων είναι απολύτως αντιμετωπίσιμη, επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος μιλώντας στη Βουλή. Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να μιλήσει για σπέκουλα. Εμφανίστηκε όμως σίγουρος ότι οι επενδυτές που βλέπουν μακροπρόθεσμα διαπιστώνουν τις θετικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα. Έχουμε τέσσερις θετικές εξελίξεις για τις τράπεζες, είπε ο κύριος Τσακαλώτος, και προσέθεσε ότι οι δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες δεν έχουν επίγουσα παροχή ρευστότητας, ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει αυτό και για τις άλλες δύο. Όλες οι τράπεζες πέρασαν τα stress test και σήμερα γράφουν οι Financial Times και το είπε χθες και η Morgan Stanley ότι είναι με επάρκεια κεφαλοποιημένες. Όλες οι τράπεζες έχουν επιστροφή καταθέσεων. Αυτά είναι τα θεμελιακά δεδομένα και αυτά είναι που πρέπει να κοιτούν όχι αυτοί που κάνουν σπέκουλα και σορτάρουν, αλλά οι επενδυτές που κοιτούν μακροπρόθεσμα και θέλουν να βγάλουν λεφτά, είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε πολύ καλή θέση, έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά τους και βεβαίως πρέπει να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους εδώ να είναι προσεκτικοί και να εγκαταλείψουν τα περί κατάρρευσης των τραπεζών. Δεν είναι μόνο λάθος, δεν είναι και αλήθεια, υπογράμμισε ο κύριος Τσακαλώτος. Προκαλεί φοβερή εντύπωση πόσα λίγα ξέρει για την Ευρώπη το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Δεν φαίνεται να ξέρουν, ενώ είναι τόσο φιλοευρωπαϊκοί, που δεν ξέρουν ποιους κανόνες έχει η Ευρώπη, πώς λειτουργεί η Ευρώπη, σχολίασε ο Υπουργός την κριτική της αντιπολίτευσης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που είναι πρωτοφανές να κατατίθενται δύο σενάρια για τον προϋπολογισμό. Από το 2010 που ήμασταν σε πρόγραμμα και γι' αυτό δεν μας αφορούσε, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κάθε χώρα, κάθε χρόνο καταθέτει στην Κομισιόν ένα προσχέδιο με το σενάριο βάσης και με το τι θέλει να κάνει κάθε κυβέρνηση. Αυτό κάνει κάθε χώρα, κάθε χρόνο. Εμείς είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε γιατί είχαμε δύο κόμματα που διαλύσανε την Ελλάδα. Τη χρεοκόπησαν, ήμασταν σε προγράμματα και άρα δεν ήμασταν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είπε ο κύριος Τσακαλώτος και επανέλαβε. Μάθετε πώς δουλεύει η Ευρώπη και πώς δουλεύει το εξάμεινο. Αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι εναλλακτικά σενάρια. Εμείς καταθέτουμε τι θέλουμε να κάνουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Οι ελληνικές είναι σε πολύ καλή θέση, έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά τους, γι' αυτό με ρωτήσατε αν νομίζουμε όλα πάνε καλά. Βεβαίως πρέπει να συνεχίσουν αυτό τον αγώνα να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αυτή την επίβλεψη, συζητάει με όλους και συνενετικά όλοι μαζί νομίζουμε ότι αυτή η πρόκληση των κόκκινων δανείων είναι εντελώς αντιμετωπίσιμη. Άρα θα σας παρακαλούσα όλους εδώ, και τώρα δεν μιλάω σε εσάς γιατί όπως είπα ήσασταν προσεκτικοί, να μην μιλάτε για τράπεζες καταραίων, ότι είναι σε χάλια κατάσταση. Δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και αλήθεια. Για σκληρά παζάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις περικοπές των συντάξεων των Ελλήνων συνταξιούχων έκανε λόγο ο γραμματέας Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ στον νομό Δράμας Γιώργος Μήτρου, επισημένοντας ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και έτοιμος για αγώνες. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφορικά με τη μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για την περικοπή ημίτων συντάξεων, καταθέτει τις δικές του προτάσεις έτσι ώστε να προστατευτούν οι άνθρωποι που τόσα χρόνια πάλεψαν και πλήρωσαν για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Παράλληλα, τονίζει ότι μόνο μέσα από αγώνες ο λαός θα καταφέρει να ανατρέψει αυτήν την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, κοιτάξτε, εδώ συνυπάρχουν και δύο πλευρές, και η μία που έχει να κάνει με τα παζάρια, τα σκληρά παζάρια τα οποία παίζονται μέσα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με την ελληνική περίπτωση, και από την άλλη βεβαίως ο συνεχής εμπεγμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ απέναντι στους συνταξιούχους. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει ήδη οι Ευρωπαίοι και οι ίδιοι εταίροι μας τον έχουν χαρακτηρίσει ως το καλό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως έναν άνθρωπο ο οποίος με την κυβέρνησή του έχει επιβάλει τα σκληρότερα μέτρα όλη αυτή την περίοδο των τριών χρόνων της διακυβέρνησης, σήμερα έρχεται να, ας το πούμε, να ζητήσει ως χάρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπετε μπαίνουμε και στην προεκλογική περίοδο, να μην περικοπούν οι συντάξεις, συντάξεις οι οποίες βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια με τους δεκάδες μνημονιακούς νόμους έχουν επιτσοκοπεί και έχουν φτάσει πάρα πολύ χαμηλά. Άρα
Αν και αυτό βεβαίως αποτυπώνεται και σε έναν βαθμό αυτές οι αντιθέσεις και στην ίδια την κατάθεση του προϋπολογισμού. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, ο λαός μας δεν πρέπει να έχει καμιά ελπίδα από αυτή τη είδους τις εξελίξεις, αν δεν περικοπούν σε αυτή τη φάση αυτή τη συντάξη, σε τίποτα διασφαλίζει σε μια επόμενη φάση να επανέρθει η κυβέρνηση ή εκάστοτε κυβέρνηση με τη λογική ότι το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο, και βεβαίως θα συνεχιστεί η ίδια αντιλαϊκή πολιτική που θα κατατρώει το όποιο εισόδημα είτε των συνταξιούχων είτε των εργαζόμενων. Έχουμε την μείωση του αυτοαφορολόγητου, άρα οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι στο μυαλό τους πρέπει να έχουν ότι εδώ υπάρχει μια εχθρική πολιτική της σημερινής, των προηγούμενων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο στόχαστρο θα έχει τα δικά τους δικαιώματα και τις δικές τους ανάγκες. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, δεν είναι λίγοι πλέον οι Έλληνες συνταξιούχοι που μεταναστεύουν κατά κανόνα στη Βουλγαρία για να επιβιώσουν. Εκεί ζουν με λιγότερα χρήματα και μπορούν να αποταμιεύουν και κάποια ποσά. Καταφύγιο στην φθηνή αγορά της Βουλγαρίας βρίσκουν Έλληνες εργαζόμενοι αλλά και πολλοί συνταξιούχοι. Ειδικά μάλιστα σε ορισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, η ελληνική κοινότητα συνεχώς μεγαλώνει. Οι συνταξιούχοι, προσπαθώντας να ζήσουν με τη σύνταξη που τους έχει απομείνει, μετακομίζουν μόνιμα εκεί. Το φαινόμενο αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στις μέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης και κυρίως γιατί υπάρχει και υψηλή ανεργία, επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι. Τα δικά μας τα χρήματα εδώ πέρα, πώς ακούω, έχουν αξία εκεί. Έρχονται, πληρώνουν και ξαναπηγαίνουν. Εκεί συζούν. Ξέρω κανένα δυο άτομα που είναι. Πάντως και από το χωριό σας υπάρχουν. Το χωριό μας δεν ξέρω αν έχει, δεν έχει. Το χωριό μας είναι. Όποιοι είναι, ρε παιδί μου. Εκεί έχει αξία και μικρή σύνταξη δικιά μας και βουλγαρίες ζουν καλά. Έτσι ακούμε τον κόσμο. Άρα πιστεύετε ότι η ανάγκη τους οδήγησε να επιλέξουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα και σαν ανάγκη είναι. Ή και βρήκα καμιά γυναίκα σου ζουν και γίνει χωρισμένη και πάνε ζουν εκεί. Τώρα έχει πέραν απόφαση να σε κάνουμε. Ναι, το έχουμε ακούσει. Πάνε εκεί πέρα, λέει, πιο οικονομικά είναι, λέει. Και πάει ζουν εκεί πέρα. Τι να σου πω, έχουν και δίκιο σε ένα μέρος να σου πω. Εμείς τώρα να παίρνουμε 500-600 ευρώ. Εκτός από εμάς είναι και τα αγκόνια, είναι και δεν ξέρω τι. Είναι πρόβλημα. Αν δεν βοηθάμε, δεν βγαίνουν. Ναι, συντηρούμε και τα αγκόνια. Έχω εγώ δύο ορφανά αγκόνια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ό,τι περισσεύει 100-200 ευρώ τα δίνουμε στα αγκόνια. Να συντηρήσουμε και εκείνους. Δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούν πολύ, ένας και δύο δεν είναι. Πέρα γυναίκα, βρίσκω μια γυναίκα, κάνουν σε ένα σπίτι και ζουν με αυτά τα φράγκα. Αυτό γνωρίζω εγώ. Πιστεύετε ότι είναι λύση ανάγκης αυτό, γιατί είναι πιο φτηνά εκεί? Πιο φτηνά είναι, σπίτι δεν πληρώνει, παίρνει σύνταξη, πάει ζει εκεί. Αυτό γνωρίζω εγώ. Μάλιστα. Ένας και δύο δεν το κάνει. Πολλοί το κάνουν. Πολλοί, έτσι ακούω κι άλλοι. Από τη Θεσσαλονίκη κάνουν εκεί σε ζώνη. Αυτοί που πάνε στη Βουλγαρία είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι. Με αυτά που παίρνουμε σχεδόν τα καταφέρνουμε, που λέει. Αυτό έχω να σας πω. Πάνε στη Βουλγαρία και για άλλες δουλειές. Όχι μόνο αυτά. Κάνουν και άλλες δουλειές εκεί. Αυτοί λίγοι είναι, πολύ λίγοι είναι αυτοί. Και όχι από εδώ τη δικιά μας την περιφέρεια. Από εκεί που σέρας να πηγαίνουν από αυτοί. Γιατί να πάνε εκεί πέρα. Είναι πιο φτηνή, λένε, η ζωή. Τι πιο καλή ζωή εκεί. Σιγά μου που είναι πιο καλή ζωή εκεί πέρα. Απ' την Ελλάδα πιο καλή ζωή υπάρχει. Η Μακεδονία προπάντως. Κι άμα η Μακεδονία εδώ, άψο γίνει. Όλα τα καλά. Και τι θέλω. Λίγο δύσκολα βέβαια τα πράγματα για τους συνταξιούχους με τις χαμηλές συντάξεις. Όχι, υπάρχει λίγο ανεργία. Αν δεν υπήρχε ανεργία θα ήμασταν ο καλύτερος κόσμος του κόσμου. Άρα έχουμε ανεργία. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι όμως αυτοί δεν πιστεύουν να πηγαίνουν εκεί. Και αν πηγαίνουν είναι πάρα πολύ λίγοι, πολύ μικρό ποσοστό. Ίσως 1.000 ένας και 2.000 ένας. Πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί κάπου τη συνάντησαμε, πήγαμε εκδρομή εκεί πέρα και συνάντησαμε, 2-3 συνάντησα. Παραπάνω δεν είδαμε, να έχει ξέρω εγώ. Τώρα ο κόσμος λέει φυσικά, αλλά πάνε κι όλα, οπωσδήποτε πάνε. Πάνε πολύ. Είναι πιο φτηνή, λένε, η ζωή. Έτσι λένε, έτσι λένε. Έτσι λένε. Είναι πιο φθηνά εκεί και ξέρω εγώ. 1-2 είναι για το ευρώ μας και έτσι συμφέρει να πάνε από εκεί, ψουνίζουν, ξέρω εγώ. Κάποιοι μένουν κιόλας.
Μένουν κιόλα. Έτυχα ένα γεροντάκι να μένει εκεί με μια αγριούλα. Εκείνο που θέλω να πω είναι όλοι γενικά, όλος ο κόσμος, όλους οι ηγέτες, από θρησκευτικούς, πολιτικούς, μέχρι μεγαλοεπιχειρηματίες του μεγάλου εμπόριου, ας το μικρό που είναι, όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά τα οποία έγιναν. Λοιπόν, ποιος όμως θα την πει αυτή την ευθύνη, γιατί πήραν τα πράγματα αυτοί σε τέτοιο βαθμό και τα έφτασαν εδώ. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ο άνθρωπος έπιασε τα πράγματα μοναχός του. Έχω ρεμάξει την Ελλάδα. Έχεις δισεκατομμύρια εκεί να κατέσεις και σέτα. Άλλος δισεκατομμύρια και άλλος ψωμί δεν έχει να φάει. Να πας να υπηρετάς στρατιώτης 2 χρόνια να φτιάξεις φαντάρο. Και είναι δυνατό ρε. Παίρνεις 400.000, 500.000, 5.000 το μήνα, 1.000, 10.000 το μήνα, 1.000. Εκεί τα μεγάλα να κόψει. Μα εκεί είναι τα μεγάλα. Για να μην φεύγει ο κόσμος, λέτε. Ναι, για να μην φεύγει, ρε. 1.000 ευρώ, πώς θα κάνει η οικογένεια, ρε. Τι το βάζω και φόρος και έμφυα και απ' όλα. Δεν μπορώ να ζήσει ο κόσμος. Τα παιδιά δεν παντρεύονται κανένα. Σε 15 χρόνια, 10 με 15 χρόνια, η Ελλάδα θα μείνει 3 εκατομμύρια Έλληνες και θα έρθουν Βουλγάρ, Αλβανοί, θα τα πάρουν όλα και δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Σε σακούλες απορριμμάτων τοποθετήθηκαν τα οστά νεκρών στα νεκροταφεία χωριστής δίπλα στην πόρτα της περίφραξης. Το γεγονός κατήγγειλε μιλώντας στην εκπομπή Παρεμβάσεις ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Ζωή του Δήμου Δράμας, Μιχάλης Μλεκάνης. Έχω ακούσει κι εγώ για μια κατάσταση απαράδεκτη στα νεκροταφεία, δηλαδή αν και είναι μακάβριο το θέμα, να βλέπω εδώ τα πλάνα σας, βρέθηκαν οστά νεκρών μέσα σε σακούλες λιπασμάτων, τα βλέπουμε κιόλας. Μέσα στο, μόλις μπαίνεις από την πόρτα δίπλα στον περίβολο του νεκροταφείου. Και δεν είναι σήμερα, είναι μέρες εκεί. Δεν ξέρω μήπως και τίποτε σκυλιά πήραν οστά από εκεί και τα κουβαλούσαν από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πατεράδες και μανάδες των κατοίκων της χωριστής είναι θαμμένοι εκεί. Συγγενείς του κυρίου Μαμσάκου είναι θαμμένοι εκεί. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση, δηλαδή οστά νεκρών παρατημένα σε σακούλες λιπασμάτων, 5 σακούλες αν δεν κάνω λάθος ήταν λιπασμάτων, με οστά μέσα νεκρών. Και χωρίς, δεν υπήρχε δηλαδή... Τα πλάνα λογικά ήταν και ανοιχτός ο χώρος. Ναι, ήτανε... φυσικά. Ανοιχτή η πόρτα και όποιος μπαίνει θέλει, όποιος μπαίνει βγαίνει. Δηλαδή είναι δυνατόν, δεν υπήρχε κάποιος χώρος να τα πάρουν, να τα βάλουν μέσα, να τα φυλάξουν έτσι. Δηλαδή αυτό... Αν προχωρήσει και πάει σε ένα κανάλι εθνικής εμβέλειας, θα γίνουμε ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έτσι σεβόμαστε τους νεκρούς μας, έτσι τιμούμε τους νεκρούς μας. Οι χωριστιανοί, οι κάτοικοι της χωριστής, τι θα πουν τώρα που βλέπουν αυτή την εικόνα. Οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους είναι, αυτή η εικόνα αυτή είναι. Ντροπή, έσχος. Εγώ, αν είχα αρμοδιότητα και ευθύνη, σήμερα θα είχα φύγει από τη Δράμα. Όχι θα είχα παραιτηθεί, θα είχα φύγει από τη Δράμα. Ντροπή, έσχος, ασέβεια. Ασέβεια. Από την αρχαία Ελλάδα ακόμα, από την αρχαία Ελλάδα ακόμα, ο σεβασμός στους νεκρούς ήταν ένα από τα ύψιστα ζητήματα. Και φυσικά και από τη χριστιανική θρησκεία. Δεν ντρεπόμαστε λίγο. Τι να πω... Δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα, είναι μια εικόνα η οποία πρέπει να πούμε σοκάρει και μόνο η αρχική και μόνο αίσθηση. Εγώ τα είδα τα πλάνα τώρα, γιατί τα ετοιμάζαν μέσα το πρωινό συνεργείο. Είναι πραγματικά μια εικόνα 1.000 λέξεις, θα έλεγα, κύριε Μλεκάνη. Δεν πρέπει να απαντήσει κάποιος. Θα έλεγα πάντως, πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στις κοινότητες αναπολύει την περίοδο που ήταν οι κοινότητες οι κανονικές, κύριε Μλεκάνη, γιατί έχουν παραδοθεί κυριολεκτικά τα χωριά στην τύχη τους και βασίζονται ίσως στην δύναμη του μεγαλοδύναμου οκτάμινου, μήπως και λυθούν κάποια προβλήματα. Γιατί
Έχω την άποψη ότι ειδικά τα μεγάλα χωριά έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Φυλακτέ, σε ένα βαθμό έχετε δίκιο, αλλά και εμείς που πηγαίνουμε στα χωριά αναπολούν και τις ημέρες της δικής μας διοίκησης. Που είχαν ένα αυτή να ακούει τα πάντα που τους αφορούσαν και ένα μυαλό και ένα χέρι να δουλεύει και να λύνει όλα τα προβλήματα. Την δική του εκδοχή για το θέμα έδωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής Κώστας Ζαρόγλου, επισημένοντας ότι τα οστά τοποθετήθηκαν σε σάκους, διότι δεν υπάρχει πλέον χώρο στο οστεοφυλάκιο. Είναι οστά ανθρώπων που δεν αναζήτησε κανείς και σύντομα θα τοποθετηθούν σε χωνευτήριο που θα κατασκευαστεί. Απάντηση στις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν από τον επικεφαλής της Πόλης και Ζωή της Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο της Δράμας έδωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής Κώστας Ζαρόγλου, τονίζοντας ανάμεσα στα άλλα πως πράγματι τα οστά που βρέθηκαν μέσα σε σακούλες και σε σάκους απολυπάσματα ήταν οστά ανθρώπων που δεν αναζητήθηκαν από κανένα γιατί δεν έχουν πλέον κληροντόμους και σύντομα θα τοποθετηθούν σε χωνευτήριο που θα κατασκευαστεί. Το οστεοφυλάκιο της χωριστής έχει πληρότητα, έτσι όπως το έχετε δει, 100% από κασόνια, τα λεγόμενα, με τα αρχικά. Έχει επίσης και σάκους, οι οποίοι μέσα σάκι έχουν οστά νεκρών. Τα οστά αυτά μπήκανε σε σάκους από τους εργολάβους οι οποίοι κάνουν τις εκταφές για να τοποθετηθούν σε χωνευτήριο. Πού είναι το χωνευτήριο? Ήδη θα ήταν κατασκευασμένο εδώ και πολύ καιρό μαζί με ένα καινούριο οστεοφυλάκιο και με κάποιες άλλες παρεμβάσεις στα νεκροταφεία, στα κημητήρια χωριστής, για το λιγότερο, το οποίο πρέπει να γίνει. Το γιατί δεν έγινε. Ο 4412 νόμος, ο οποίος μας καθυστέρησε και μας πήγε πίσω τα έργα, είναι η αιτία που δεν είναι σήμερα κατασκευασμένο και το οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο. Αυτά τα οστά, γιατί τα νεκροταφεία της χωριστής σαν κοινότητα πανάρχια είναι από τα παλαιότερα, είναι συγχωριανών μας, είναι ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, είναι ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κληρονόμους, αφού έχει γίνει η έρευνα και μπήκαμε στη διαδικασία της εκταφής καθαρά για εξοικονόμηση χώρου. Αλλά οι δηλώσεις του Συμβούλου δεν είναι οι πραγματικές που ανταποκρίνεται στην εικόνα που δείξατε. Δήλωσε ότι στον αύλιο χώρο των κημητηρίων, μπαίνοντας από την κεντρική πόρτα δεξιά, έχει 5 τσουβάλια, 5 σάκους με οστά. Εκτεθειμένα στον καθένανε, ακόμη και στη τετράποδα. Έξω δεν υπήρξε ποτέ οστό. Εντός εστωφυλακίου, ναι. Υπάρχουν αυτά τα οποία είναι για να οδηγηθούν στο χωνευτήριο, όπως είπα. Αλλά έξω από το οστεοφυλάκιο ποτέ μα ποτέ δεν υπήρξε ένα οστό. Άρα πιστεύετε εσείς ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο, γιατί δεν υπάρχει κλειδαριά που να κλειδώνει το οστεοφυλάκιο και ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση? Η κλειδαριά που αναφέρετε υπήρχε, τοποθετήθηκε, βγήκε, ακυρώθηκε, γιατί εάν είναι κλειδωμένα, όπως διαπιστώσατε, δεν θα μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να ανάψει ένα κεράκι στα οστά των συγγενών του. Έξω από τα κημητήρια ο χώρος δεν είναι ελεγχόμενος, έξω από το οστεοφυλάκιο, αλλά ποτέ δεν έχει παρουσιαστεί τέτοιο φαινόμενο οστά έξω από το οστεοφυλάκιο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήταν προσχεδιασμένο. Γιατί θα πρέπει να είναι πολύ αρρωστημένη φαντασία εάν κάποιος προβεί σε τέτοια πράξη. Όσο για αυτά που άκουσα χθες, ότι εμείς βεβηλώνουμε και δεν υπολογίζουμε τους παππούδες μας και τους συγγενείς μας, θέλω να πληροφορήσω στον κύριο Σύμβουλο του Δήμου Δράμας ότι μιλάει σε μια κοινότητα που σέβεται τους νεκρούς, που σέβεται τον πληθυσμό της, ειδικά σέβεται τους νεκρούς, γιατί έχει αφήσει πολλούς νεκρούς.
και ίσως θα είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε να μιλήσει με τόσο σκληρά λόγια και εγώ θα είχα φύγει από τη Δράμα εάν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν είναι και από τη Δράμα. Και ένα άλλο ακόμη που θέλω να πω είναι ότι θα γίνει το στο φυλάκιο, δημοπρατείται, θα βγει ο ανάδοχος εργολάβος, θα γίνει το χωνευτήριο και τότε, κυρία οικονόμου, θα πάρετε τα πραγματικά πλάνα, γιατί εκεί πάνω, πριν από 4 χρόνια, γινόταν της κακομοίρας. Μπήκαμε σε μία διαδικασία που καταστράφησαν τα περισσότερα μνημεία από τα ΠΕΦΚΑ και κανείς δεν είχε τη δύναμη να μπει στη διαδικασία της κοπής. Βγάλαμε τις άδειες, καθαρίσαμε τον τόπο, κόψαμε τα ΠΕΦΚΑ χωρίς την παραμικρή να φθορά σε μνημεία. Προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε ως Δήμος, με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε τις οικονομικές, γιατί ό,τι και αν γίνεται, γίνεται από τη ΣΑΤΑ. Δεν έρχεται από πουθενά αλλού. Με τα οκτάμινα που αναφερθήκαμε με έναν άνθρωπο ή μία κυρία, για να διατηρήσουμε καθαρό τον χώρο, όχι μόνο των κημητηρίων που για μας είναι η αρχή, αλλά και των εισόδων της χωριστής και των σχολείων και των υπηαγωγείου και του παιδικού σταθμού. Δεν θέλω και να πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν μία προεκλογική σκοπιμότητα, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη ο προεκλογικός μαραθώνιος. Και από ό,τι φαίνεται, από την πρώτη στιγμή, ορισμένοι θέλουν να πάνε μέχρι το τέλος με φουλ τις μηχανές. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο χώρος των κημητηρίων, ο οποίος, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι από τους παλαιότερους, υπέστη ένα τέτοιο περιστατικό περίπου πριν 14 χρόνια με τη μεταφορά του παλιού νεκροταφείου στο καινούριο, με την διασπορά κάποιων οστών, και εκείνο έγινε πάλι με άγνοια της τοπικής κοινωνίας, της κοινότητος. Και τώρα ακόμη, εάν ήθελε κάτι για το οστοφυλάκιο ο κύριος Σύμβουλος, θα μπορούσε, ανταποκρίνομαι στους πάντες, με ένα κάλεσμα να τον ενημερώσω το τι γίνεται. Και τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η Δημοτική Παράταξη Project Drama 2020 ανακοίνωσε ότι πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε μία λίστα 10.119 κινήτων σε ολόκληρη τη χώρα που περνάνε στο λεγόμενο υπερταμείο. Η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίων ΕΤΑΔ ανήκει πλέον εκεί, ανακοινώνοντας ποια κίνητα από αυτά είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δράμας. Το Project Drama 2020 προτείνει να στοχοποιηθούν αυτά τα κίνητα που ενδιαφέρουν το Δήμο μας και μπορούν να αξιοποιηθούν. Από τον χώρο της Ελλάς ως αντιπολίτευσης, η παράταξη Project Drama 2020 φέρνει στο φως τα κίνητα που είναι 58 στον αριθμό στο Δήμο της Δράμας, τα οποία έχουν περάσει το υπερταμείο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ανάμεσα στα άλλα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η παράταξη, ότι αυτά τα κίνητα δεν είναι του Δήμου Δράμας αλλά του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων που είναι εμβληματικά για τη Δράμα και θα μπορούσαν με συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης να διεκδικηθούν εδώ και χρόνια από το Δήμο Δράμας, όπως είναι το Καπνολογικό Ινστιτούτο με τα γύρω Αγροτεμάχια και το στρατόπεδο Ανδρικάκη. Και εμείς γίναμε γνώστες, όπως όλη ολόκληρη την Ελλάδα συζητείται, γιατί είναι περίπου 10.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα που περάσαν στο υπερταμείο. Είναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ακίνητα του Δήμου, αλλά είναι ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου. Αλλά είναι ακίνητα τα οποία κάποια από αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το Δήμο Δράμας. Φυσικά να αξιοποιηθούν και οικονομικά, προς όφελος δηλαδή και του Δήμου, αλλά προς όφελος και των πολιτών. Όπως είπατε σωστά, υπάρχουν ακίνητα εμβληματικά, όπως είναι το Καπνολογικό Ινστιτούτο και η γύρω περιοχή, όπως είναι το στρατόπεδο Ανδρικάκη, και περιοχές μέσα στη Δράμα τα οποία
μπορούσαν να θεωρηθούν ακόμα και φιλέτα, όπως λέμε, όπως είναι το πάρκινγκ στην Αλάνα του Μασούτη και το πάρκινγκ, τμήμα του πάρκινγκ του διοικητηρίου. Αυτό που κάναμε στην ουσία ήταν να ψάξουμε και να βρούμε ποια είναι αυτά τα ακίνητα. Το σημαντικό σημείο της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα ακίνητα όλοι γνωρίζαν ότι είναι στο ελληνικό δημόσιο και θα μπορούσαν εδώ και πολλά χρόνια να υπάρξει ένα σχέδιο αξιοποίησής τους από το Δήμο, διεκδίκησης πρώτα και μετά αξιοποίησής τους. Αλλά για να διεκδικηθούν ούτως ή άλλως χρειαζόταν ένα συγκεκριμένο οικονομοτεχνικό πλάνο το πώς θα αξιοποιηθούν. Αυτό δεν έγινε. Ναι. Πάντως να σας πω ότι για τον χώρο του πάρκινγκ του Μασούτη είχε γίνει πολλή συζήτηση για να γίνει αυτός ο χώρος υπόγειο πάρκινγκ. Όπως ανάμεσα στα άλλα και για το στρατόπεδο Ανδρικάκη είχε επιδείξει ενδιαφέρον παλαιότερα άλλη δημοτική αρχή. Αλλά δυστυχώς δεν ευωδόθηκαν αυτές οι προσπάθειες. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν αυτές οι προσπάθειες ή αυτές οι προτάσεις βασιζόταν και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όντως, όπως είπατε, ακούσαμε πολλές προτάσεις για την Αλάνα, παράδειγμα, στο Μασούτη, για το στρατόπεδο Ανδρικάκη και εμείς, σαν παράταξη, πριν από 1,5 χρόνο, κάναμε συγκεκριμένη πρόταση. Όμως, η δική μας πρόταση είχε ξεκάθαρα ότι το πρώτο βήμα είναι η διεκδίκησή τους πρώτα και μετά η αξιοποίηση. Δεν μπορεί να αξιοποιήσεις κάτι το οποίο δεν είναι δημοτικό. Άρα, λοιπόν, το βασικό είναι έστω και τώρα να καταλήξουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, είτε αυτή είτε η επόμενη Δημοτική Αρχή, να καταλήξουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη Δράμα και ποια από αυτά τα ακίνητα όντως μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του Δήμου και προς όφελος φυσικά των δραμηνών δημοτών. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα και στο Δήμο Δοξάτου, συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Κυργίων, ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το νέο κοινοκομείο μέσω του προγράμματος Λίντερ, το οποίο φιλοξενεί σημαντικό αριθμό αδέσποτων ζώων. Με τη δυναμική παρουσία δέτων κτηνιάτρων εν δράση, γύρω στα 300 αδέσποτα ζώα στηρώθηκαν, εμβολιάστηκαν και αποθεραπεύτηκαν. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων σημαδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο γεγονός για την περιοχή του Δήμου Δοξάτου αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του νομού της Δράμας. Ήταν η ολοκλήρωση και παράδοση και λειτουργία του νέου κοινοκομείου, το οποίο φιλοξενεί πολλά αδέσποτα ζώα της περιοχής. Μάλιστα, ιδιαίτερα υπερήφανος και πολύ ικανοποιημένος για την ολοκλήρωση αυτού του έργου μέσω του Λίντερ, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία ολοκληρώνει η Φιλοζωική με χρηματοδότηση η οποία είναι από το πρόγραμμα Leader το οποίο συντονίσαμε, αξιολογήσαμε και στηρίξαμε. Ιδιαίτερα σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα προστασίας των ζώων δείχνουμε την ευαισθησία μας, δείχνουμε τα μεγάλα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να γίνουν όταν υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Χρηματοδοτήθηκε με 205.000 ευρώ και έχει ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο θέλουν να υποβάλουν στο νέο Leader το οποίο ξεκινάει τον επόμενο μήνα και πιστεύω ότι θα γίνει ένα σημείο αναφοράς που θα έχει την προστασία, θα έχει την φιλοξενία, την στήρωση αλλά και τα απαραίτητα εμβόλια τα οποία θα μπορούν πραγματικά όλα αυτά τα αδέσποτα να φιλοξενηθούν και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα με τα αδέσποτα τα οποία πολλές φορές είτε τα παιδιά μας είτε και ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τους προβληματίζει και τους δαγκάνει και τους τρομοκρατούν στο δρόμο. Δείχνει την αποτελεσματικότητα, δείχνει την καλή συνεργασία και δείχνει ότι μέσα από το πρόγραμμα Leader υπάρχουν δράσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές όχι μόνο στον επιχειρηματικό τομέα αλλά ιδιαίτερα σε αυτήν την πολύ σημαντική δράση η οποία έχει να κάνει με τη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Το κόστος του έργου. Το αρχικό κόστος, κυρία Οικονόμου, ήταν 205.000, ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα και ξεκινάει το νέο πρόγραμμα το οποίο είναι πάνω από 200.000 και θα γίνει πραγματικά ένας χώρος που θα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 120 αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή μας. Ένα σημαντικό έργο ανέλαβαν οι κτηνίατροι εν δράση, μια διεθνής οργάνωση στην οποία συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι με την εθελοντική πρωτοβουλία τους στήρωσαν περίπου στα 300 αδέσποτα ζώα για το κοινοκομείο των Κυργίων, ενώ συνεχίζουν να παρέχουν κάθε είδους βοήθεια, προκειμένου αυτό να έχει τουλάχιστον στα πρώτα βήματα της ζωής του την άμεση στήριξή τους. Η πρόεδρος της οργάνωσης, την ιατρή εν δράση, τόνισε χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα πως το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα είναι η παρουσία των παιδιών, των μαθητών του Γυμνασίου των Κυργίων στο κοινοκομείο, η αγάπη και η ευαισθησία που δείχνουν απέναντι στα ζώα, καθώς θα γίνουν κοινωνοί ενός καλύτερου αύριο και για τα ζώα αλλά και για το περιβάλλον.
Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα των ζώων, γίνονται όμορφα πράγματα στα Κύρια. Είναι η τελευταία μέρα ενός πολύ μεγάλου και πολύ δυναμικού, πολύ εντατικού προγράμματος μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την οργάνωσή μας, την Vets in Action. Είναι μια διεθνής οργάνωση που ξεκίνησε τη δράση της στην Ελλάδα από το 2016. Κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου και της τοπικής φιλοζωικής, ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε για να καταπολεμήσουμε όλοι μαζί αυτό το μεγάλο, το τεράστιο ηθικό, κοινωνικό πρόβλημα και πρόβλημα δημόσιας υγείας που ονομάζεται αδέσποτα ζώα. Πόσα ζώα στηρώσατε εδώ? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, οι γιατροί ακόμα δουλεύουν στα κτηνιατρία. Μέσα όμως έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 280 ζώα. Ελπιστούμε να φτάσουμε τα 300 ζωάκια, τα οποία όχι μόνο στηρώθηκαν, πρέπει να πούμε, αλλά εμβολιάστηκαν κατά της λύσας, αποπαρασιτώθηκαν, σημάνθηκαν ηλεκτρονικά, φωτογραφήθηκαν και καταγράφτηκαν στα αρχεία, ώστε αυτά μετά με τη σειρά τους να παραδοθούν στο Δήμο που έχει την αρμοδιότητα των αδέσποτων και να δημιουργήσει τη δική του τράπεζα δεδομένων. Το γεγονός ότι εδώ βρίσκονται τα παιδιά του Γυμνασίου των Κυργίων και τα βλέπουμε ιδιαίτερα χαρούμενα να αγκαλιάζουν τα μικρά σκυλάκια, κουταβάκια και όχι μόνον και να έχουν μια άμεση επαφή μαζί τους. Τι λέει για εσάς? Κοιτάξτε, ο πολιτισμός βρίσκεται στο μέλλον. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτή η επίσκεψη μόνο καλό μπορεί να έχει και για τα ίδια, αλλά και για τους ενήλικες, διότι βιωματικά έρχονται τα παιδιά πιο κοντά με τα ζώα, αντιλαμβάνονται ότι και αυτά είναι συναισθανόμενα όντα όπως και εμείς, ότι και αυτά χαίρονται, χορεύουν, αγκαλιάζονται, αισθάνονται το φόβο, την δίψα, την πείνα, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Και πιστέψτε με, αυτές τις γνώσεις και αυτή τη βιωματική εμπειρία τη μεταφέρουν στους γονείς τους και έτσι σιγά σιγά αλλάζουμε όλοι προς το καλύτερο και γινόμαστε πιο υπεύθυνοι ως ιδιοκτήτες και ιδεμόνες ζώων, αλλά και πιο ευαισθητοποιημένοι ως ενεργοί πολίτες. Διότι να ξέρουμε όλοι μας ότι το πρόβλημα των αδέσποτων είναι ανθρωπογενές. Οι ίδιοι άνθρωποι το δημιουργούμε, τα ζώα δεν έρχονται από το πουθενά. Άρα λοιπόν, όταν όλοι μας γίνουμε πιο ευαίσθητοι απέναντι σε αυτά και πιο υπεύθυνοι, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Ζωντανό παράδειγμα για όλη αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια αποτελεί ένα μικρόσωμο σκυλάκι, η Λίλη, η οποία βρέθηκε εγκαταλελειμμένη, υιοθετήθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Κτηνιατρία Δράση και σήμερα απολαμβάνει τις μεγάλες αγάπες που όλοι της δίνουν, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί πλέον την μασκότ αυτής της οργάνωσης. Ναι, η Λίλη είναι και αυτή, μην τη βλέπετε όπως είναι τώρα, κουρεμένη και χτενισμένη και περιποιημένη. Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι το οποίο πετάχτηκε στο δρόμο, στην Μαυροθάλασσα Σερών. Συγκεκριμένα είχαμε ενημερωθεί τότε ως οργάνωση ότι πέθανε μία κυρία ηλικιωμένη και πετάξανε στο δρόμο τα ζωάκια της. Έτσι λοιπόν τη βρήκαμε, ήταν μαύρη, δεν έβλεπες ούτε τα ματάκια της. Τη στηρώσαμε στο πρόγραμμα του Δήμου Βόλβης τότε που κάναμε ως Vets in Action. Και από τότε έμεινε μαζί μας, ακολουθεί όλα τα προγράμματα, μας βοηθάει στη γραφειοκρατία, στην καταγραφή, είναι δίπλα στο γραφείο πάντοτε και την ονομάζουμε Λίλη. Είναι η μασκότ της οργάνωσης και την ιατρική δράση. Για πείτε μας τώρα πώς αντιδράσει όλη αυτή την αγάπη. Κοιτάξτε, κάθε αδέσποτο ζωάκι που βρίσκεται στο δρόμο και έχει περάσει από όλες αυτές τις εποχίες είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για την αγάπη που του δίνεται μετά. Και αυτό είναι και το μήνυμα ότι κάθε ζώο που είναι παρατημένο στο δρόμο και βιώνει την εγκατάλειψη μπορεί να γίνει ένα τέλειο, καταπληκτικό συμβιωτάκι, ζωάκι που είναι μέσα στο σπίτι και μέσα στην καρδιά μας. Βέβαια, έχει κάποια προβλήματα εγκατάλειψης, βλέπετε και τώρα τρέμει κάθε φορά, όταν βλέπει πολύ κόσμο, φοβάται, όμως όλα αυτά με τα χρόνια θα λυθούν και θα περάσουν. Στη Δημοτική Κοινότητα Κυργίων, οι μαθητές του Γυμνασίου της Κομόπολης επισκέφτηκαν το κοινοκομείο το οποίο ολοκληρώθηκε. Ενώ τόσο ο Δήμαρχος Δοξάτου όσο και η Πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Δοξάτου επισήμαναν τη σπουδαιότητα του έργου αλλά και της παρουσίας των μαθητών ως αισιόδοξο μήνυμα για όλους. Αναφερόμενος στην υλοποίηση της προσπάθειας που ξεκίνησε με την ίδρυση του κοινοκομείου, ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης ευχαρίστησε την Αναπτυξιακή Εταιρεία, την Αντιπεριφέρεια Δράμας και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο τώρα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, φαίνεται να έχει τελειώσει και το επόμενο έργο είναι η επόμενη φάση του, το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία ενός ακόμη τμήματος για τη φιλοξενία ζώων. Όπως τόνισε ο κύριος Δήμαρχος, το πιο ελπιδοφόρο στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων είναι η παρουσία των μαθητών του Γυμνασίου των Κυργίων. Ικανοποιημένος είμαι γιατί έγινε και έγινε η πρώτη φάση. Χάρη στην αναπτυξιακή και στην φιλοζωική προστατεύω, καταφέραμε και εντάχθηκε αυτό το έργο, κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση.
Αναμένουμε πλέον τη δεύτερη φάση του έργου που θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η εγκατάσταση. Χάρη σε αυτή την εγκατάσταση λοιπόν της Φιλοζωικής, κατορθώσαμε και στη συνεργασία με τη Ventis in Action φέραμε κτηνιάτρους, οι οποίοι κάνανε στηρώσεις, μαζικές στηρώσεις αδεσπότων, περίπου στις 300 έχουμε φτάσει σήμερα. Και κλείνει το πρόγραμμα γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα των ζώων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, το πιο ελπιδοφόρο από όλα, ξέρετε, είναι η εικόνα που έχουμε ακριβώς από πίσω. Τα εικόνα των παιδιών που δείχνουν την αγάπη τους προς τα αδέσποτα. Έχουμε ήδη αρκετές υιοθεσίες και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Δεν είναι μόνο να κάνουμε στήρωση και να καθιστούμε τα αδέσποτα ασφαλή, αλλά και να τα υιοθετούμε. Η κοινωνία μας θα αλλάξει από τα παιδιά και όπως βλέπουμε, σήμερα δίνουν ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα τα παιδιά των κυριών, όπου έχουν έλθει εδώ μαζικά για να χαρούν και πράγματι χαίρονται και την εγκατάσταση αλλά και όλη τη δράση. Η ιστορία της φιλοζωικής εταιρείας στο Δήμο του Δοξάτου ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια και με την συμβολή όλων των φίλων αλλά και των εθελοντών κατάφεραν να κάνουν ένα όνειρό τους πραγματικότητα, να αποκτήσουν ένα κοινοκομείο με την συμβολή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας και της Περιφερειακής Ενότητας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η πρόεδρός τους τόνισε χαρακτηριστικά πως γύρω στα 300 σκυλάκια στηρώθηκαν, αποπαρασιτώθηκαν και θα αποδοθούν υγιέστατα στο περιβάλλον. Ο Σύλλογος ξεκίνησε τη δράση του το 12 από μια ομάδα ανθρώπων, του παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο οικόπεδο που βρισκόμαστε τώρα, μετά με τη στήριξη της Αναπτυξιακής Δράμας, του Προέδρου της και του Διευθυντή της, κύριο Χατζόπουλου και κύριο Πατακάκη αντίστοιχα, μπήκε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μπόρεσε να γίνει αυτή η μελέτη και αυτό εδώ που βλέπετε, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, θα υπάρξει και δεύτερη φάση εδώ. Και μπορέσαμε σήμερα, είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα των ζώων, να ολοκληρωθεί εδώ ένα πρόγραμμα που μας το έφερε η κυρία Κοντού, εκπρόσωπος των Vets in Action, την ίατρη σε δράση και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, με πολύ αξιόλογο έργο η κυρία Κοντού. Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου μας, βρεθήκαν εδώ, 10 μέρες στηρώνανε, στηρώσαν κοντά 300 ζώα, είμαστε υπερευχαριστημένοι, υπερχαρούμενοι. Η κτηνίατρη είναι καταπληκτική της οργάνωσης Vets in Action. Ευχαριστούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν υπέρ του αιτήματός μας, κατάλαβαν πόσο αναγκαίο είναι να γίνεται καλό για τα ζώα και προπάντων και για τους ανθρώπους, γιατί αυτό που γίνεται είναι και για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουν, μπορούν να αλλάξουν πολλά με την ψήφο τους, οι προαναφερόμενοι, να είναι πάντα κοντά στους δημότες, ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τα σοβαρά αιτήματα των δημοτών και των οργανώσεων του Δήμου Δοξάτου. Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Δράμας, θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης Project Drama 2020 με θέματα την εκλογή υποψηφίου Δημάρχου της Παράταξης στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου του 2019, τη συζήτηση για τη στρατηγική της παράταξης και τη στελέχωση του ψηφοδελτίου, καθώς και τη σύσταση Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα, Προγράμματος και Οικονομικής Καμπάνιας. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για το Δήμο Δράμας. Η έλευση είναι το Σάββατο 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Ισόγειο. Θα έχουμε την εκλογή του υποψηφίου Δημάρχου για τις επικείμενες εκλογές του 2019. Υποψηφιότητα όπως από αυτές που κατατέθηκαν επίσημα στο Project Drama 2020 είναι μόνο μία του Αλέξανδρου Τσιαμπούση. Θα επικυρωθεί ουσιαστικά η υποψηφιότητά του ως υποψηφίου Δημάρχου της Δράμας και θα συζητήσουμε περαιτέρω προβλήματα τα οποία είναι ενδοπαραταξιακά αλλά και των δημοτών μας. Γι' αυτό και το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς όλους τους δημότες της Δράμας και φυσικά στα μέλη και τους φίλους του Project Drama 2020. Πιστεύετε ότι με τη δική σας πρόταση όσον αφορά και στην υποψηφιότητα αλλά και στο σύνολο των προτάσεων σας σαν παράταξης έχετε να δώσετε την επόμενη λύση ή τη λύση για τη Δράμα? Προφανώς, αυτό πιστεύουμε, αυτό πρεσβεύουμε και θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει να δει διαφορετικά αυτή τη φορά τις
επικείμενες δημοτικές εκλογές, πρέπει να πάμε στη λογική του όχι χτυπάω την πλάτη, αλλά των προσώπων των άξεων, όπως θα έκανε κάθε ένας που θα ήθελε να διοικηθεί ο Δήμος του, η εταιρεία του, από άτομα με εμπειρία, άτομα με γνώσεις, με βιογραφικό όπως λέμε, και με καθαρότητα όσον αφορά την προσωπική του ζωή και την επαγγελματική. Ο Στέργιος Γαλάνης είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών μετά τη χθεσινή μυστική ψηφοφορία που έλαβε χώρα εχθές στο διοικητήριο κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης. Ο κ. Γαλάνης ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν και ευχήθηκε οι μήνες της θητείας που απομένουν να κυλήσουν ομαλά. Θα προσπαθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε αντάξιους προς δικαιού σας. Όλους τους συναδέλφους σας ευχαριστώ και τον κύριο Δήμαρχο για την πρότασή του, τους συναδέλφους της συμπολίτευσης αλλά και τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Χωρίς την απόλυτη στήριξη της συμπολίτευσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Στέργιος Γαλάνης είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Ο κύριος Γαλάνης διαδέχεται τη θέση του Θεόδωρου Αραμπατζή με το τελευταίο να αποσύρεται ύστερα από προσωπική του επιθυμία, καθώς ηγείται της παράταξης Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερέων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απέχω των καθηκόντων του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικειμενικότερη λειτουργία του Σώματος, ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο που πρόκειται να διενύσουμε. Η άσκηση αυτών των καθηκόντων μετά την παρέτησή μου από τον νέο πρόεδρο που θα αναδειχθεί από το Σώμα, πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμβάλλει στην ήρεμη λειτουργία του Σώματος και όπως είναι φυσικό στη συνέχιση της δημοκρατικής και αντικειμενικής λειτουργίας του. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά το γεγονός ότι δεν τίθεται κόλλημα από τον νόμο για τις συμμετοχές μου στις εκλογές, έχοντας παράλληλα και τη θέση του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πράξη μου με αυτή την πράξη μου θα συμβάλλω από την πλευρά μου σε ένα ήρεμο και πολιτισμένο εκλογικό κλίμα. Ομόφωνα να γίνεται αποδεκτή η παρέτηση του Πρόεδρου, του επόμενου πια Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να πούμε λίγο για τη διαδικασία. Θα προηγηθούν προτάσεις, αυτοπροτάσεις και ετεροπροτάσεις, βεβαίως από την παράταξη μόνο την πλειοψηφούσα, για υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δημοτικό Πρόεδρο, δεν προτείνω για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κύριο Καλάνη. Ο κύριο Πιστακίδη θα είναι και αυτό υποψηφιότητα. Υπάρχει κάτι κάποιο άλλο. Στη συνέχεια ακολούθησε μυστική ψηφοφορία εσωπαραταξιακά. Στην εσωπαραταξιακή ψηφοφορία ψήφισαν 23 από τους 25 δημοτικούς συμβούλους. Ο κύριος Γαλάνης έλαβε 15 ψήφους, ο κύριος Μιστακίβης 8, ενώ 0 ήταν τα λευκά και τα άκυρα. Στη δεύτερη φάση, όπου ψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και συγκεκριμένα 37 παρόντες από τους 40, ο κύριος Γαλάνης έλαβε 30 ψήφους, 6 ήταν τα λευκά και 1 το άκυρο. Για όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος της θητείας, θα βάλω όλες τις δυνάμεις, θα προσπαθήσω στον Ανεπιστήμιο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον κανονισμό και σύμφωνα με όλες τις προσδοκίες που έχουμε, που έχετε όλοι εσείς. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνω το ένα από το χέρι μου για να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και στις προσδοκίες που δημιουργήσατε και με την εκλογή. Όσον αφορά την πρόταση του κ. Μιστακίδη, ο ίδιος δήλωσε. Ήταν μια απόφαση που την πήρα τελευταία, θα έλεγα. Διότι έτσι ορίζει και ο νόμος, δηλαδή ότι μέσα στην παράταξη ο υποψήφιος πρέπει να είναι προϊόν συλλογικής απόφασης. Και επειδή κατάλαβα ότι δεν υφίστατο αυτό, αυτοπροτάθηκα. Μετά από την ανάρτηση προς διαβούλευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη σελίδα του Υπουργείου της νέας οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα βάσει του κοινοτικού κανονισμού 1305/2013, οι 9 αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέθεσαν 7 παρατηρήσεις και 7 προτάσεις. Ναι, έχει να κάνει με τις εξωτικές αποζημίωσεις και όχι μόνο. Mm-hmm. Διότι το να χαρακτηριστεί μια περιοχή μειονεκτική αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι έχει προτεραιότητα, έχει μοριοδότηση στα σχέδια βελτίωση και σε όποιο πρόγραμμα έχει σχέση με το δεύτερο πυλώνα, με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και με τις εξωτικές αποζημιώσεις. Mm-hmm. Που είναι ένα μέρος από το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε μια ισορροπία στην περιφέρεια. Γιατί αυτή τη στιγμή η πλευρά της Θράκης, το ένα μέρος δηλαδή της περιφέρειας, τα 3/5, έχει ενταχθεί ολοκλήρου στις περιοχές αυτές. Ναι, από τη μία πλευρά είναι οι ορεινές περιοχές που δεν τους συζητάμε, υπάρχουν και στη δικιά μας περιφέρεια, mm-hmm. στη Ανατολική Μακεδονία. Είναι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, από τις οποίες δεν υπάρχει κανένα κομμάτι
των δύο νομών Καβάλας Δράμας μέσα. Υπάρχουν κάποια κομμάτια στον Εύρο και στη Ρεγόπη. Είναι περιοχές οι οποίες έχουν θέματα με το έδαφος και με το κλίμα. Έτσι. Είναι μετρήσιμα και αυτά υποτίθεται με κάποια μελέτη που γίνεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Που από τη στιγμή που δεν έχει δημοσιευθεί αυτή η μελέτη και δεν υπάρχει και στην κάθε περιοχή με ποιο κριτήριο μπαίνει στη διαδικασία των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, έχουμε κι εμείς κάθε επιφύλαξη με το αν είναι δίκαιη ή δεν είναι. Έτσι, αν έχει τα κριτήρια αυτά, είναι πραγματικά και αντικειμενικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ό,τι δεν μπαίνει με αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς στη Θράκη, μπαίνει σαν περιοχή με ειδικά μειονεκτήματα. Αυτό δεν γίνεται στη δικιά μας όμως περιοχή, δηλαδή στους δύο νομούς. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο. Αφού ναι, έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως στο νομό της Ξάνθης και στο νομό της Δράμας, πιθανότητα και σε μεγάλο τμήμα του νομού της Καβάλας, τα χαρακτηριστικά είναι κοινά, ειδικά στις ορεινές περιοχές, εκεί όπου λέμε εδώ στη Δράμα και το Τριεθνές, όπου ακουμπούν και οι τρεις νομοί σε ένα σημείο και είναι κοντά στην περιοχή των βουνών της Λεκάνης. Για να είμαστε μια περιφέρεια, δεν θα είμαστε μόνο στα καλά, θα είμαστε και στα δύσκολα, έτσι. Ή και το αντίστροφο δεν πρέπει να ισχύει. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, έχουμε περιοχές με κοινή γεωργική πρακτική, έχουμε ένα κόσμο που εγκαταλείπει τις περιοχές μας και την Ξάνθη και την Ανατολική Μακεδονία για να φύγει στο εξωτερικό για να βρει καλύτερη τύχη. Εγκαταλείπει την Ήπεθρο δηλαδή. Mm-hmm. Έχουμε περιοχές που είναι τουριστικές στην περιφέρεια, οι οποίες είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, άρα το υπόλοιπο θα πρέπει να απασχολούνται για κάπου αλλού και ο γεωργικός τομέας είναι ένας τομέας τέτοιος και ο κτηνοδοτικός. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Μάλιστα και πολλοί φορείς που υπάρχουν στην περιοχή, όπως είναι ο φορέας διαχείρισης του Νήστου. Και η Ροδόπης, ναι. Ναι, η Ροδόπης βλέπετε ότι είναι κοινός για τους νομούς. Δεν αλλάζει. Δεν λέει από εδώ είναι η Θράκη και από εδώ είναι η Ανατολική Μακεδονία. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, όταν υπάρχει μια περιφέρεια, θα πρέπει να παίρνει εξ ολοκλήρου για να είναι και κοινή και να είναι κοινό και το όφελος και το κακό. Δηλαδή, όταν έχουμε μια περιοχή που είναι κλειστή οικονομικά και πουλάμε τα προϊόντα μας εδώ μέσα, εκτός από αυτά που έχουν και έξω, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να παίρνουμε όλοι με τους όρους. Δεν μπορεί ο ένας να παίρνει 2-3 χιλιάρικα παραπάνω, παράδειγμα, με την εξωτική αποζημίωση και άλλος παραγωγός από την άλλη πλευρά του βουνού να μην παίρνει για την άλλη μεριά του ποταμού. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, γιατί πολλοί είχαν υπολογίσει σε αυτά τα ποσά προκειμένου να βγάλουν τη χρονιά, να πληρώσουν έξοδα και είχαν υποσχεθεί ότι όταν θα πάρουν την εξωτική θα κάνουν αποπληρωμή. Κοιτάξτε, για να μην να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι, γιατί δεν έχουν γίνει κάποιες διευκρινήσεις. Αυτό το μέτρο δεν είναι για το 2018. Ισχύει από 1η-19, άρα την εξωτική αποζημίωση κανονικά την πληρωθούν όλοι μέχρι τέλος χρονιάς. Ναι, αλλά είμαστε από κοντά, πολύ κοντά ναι, είμαστε. Είμαστε κοντά, όμως θα υπάρχουν και δύο χρονιές, από όσο μας είπανε, οι οποίες θα είναι μεταβατικές. Την πρώτη χρονιά θα είναι με 80% αυτοί που απεντάσσονται, από ό,τι παίρνανε, και τη δεύτερη με 50%. Αλλά και αυτό, όπως το λέμε, είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Mm-hmm. Γιατί αυτή η διαδικασία των μελλοντικών περιοχών δεν αλλάζει κάθε ένα χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να κρατήσει και 20 χρόνια, γιατί προηγούμενοι κάπου τόσο κράτησε και παραπάνω. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που θα το τραβάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί. Και σας λέω πάλι ότι δεν είναι μόνο η εξωτική. Ίσως η εξωτική είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο. Αυτό το οποίο είναι πολύ, πολύ πιο βασικό και για πολύ περισσότερα χρήματα και που έχει σχέση και πραγματικά με την ανάπτυξη είναι τα σχέδια βελτίωσης, είναι οι νέοι αγρότες που θα μπουν. Τα βοσκοτόπια. Πολύ περισσότερα χρήματα παίζονται σε σχέση με τα σχέδια βελτίωσης, με τα προγράμματα των νέων αγροτών, με τα προγράμματα Leader, όπου επειδή τα χρήματα έρχονται συνήθως περιφερειακά σε αυτά τα προγράμματα, αυτό σημαίνει ότι θα μοιραστούν και μέσα στην περιφέρεια. Και όταν ξεκινήσει η μοριοδότηση για τους παραγωγούς της περιφέρειας, θα δούμε ότι από τις περιοχές Τράκης θα μπαίνει πολύ περισσότερος κόσμος, διότι οι μειονεκτικές περιοχές μοριοδοτούνται κατά την κατάταξη. Όπως και ταυτόχρονα αυτοί που θα μπουν με διαφορετικό ποσοστό ενίσχυσης, επιδότησης. Mm-hmm. Αυτό το θεωρείτε δηλαδή άδικο και είναι ένα ακόμη σημείο της ενδοπεριφερειακής ανισότητας? Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να μιλάμε για ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Το βλέπουμε ότι αυτή γίνεται. Αν αυτό είναι να γίνει και δεν έχει τελεσυδικήσει αυτό το πράγμα, θα πρέπει και ο Περιφερειάρχης και με ένα ψήφισμα που βγάλει εδώ στην Καβάλα όλοι οι φορείς, πιστεύω, θα πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί παίρνουμε μια απάντηση από τον Περιφερειάρχη για να πάει ένα ψήφισμα στην Αθήνα, το οποίο να λέει ότι όλη η Ανατολική Μακεδονία Δράκη θέλει να μπει με ένα
με κοινά κριτήρια στην όλη διαδικασία αυτή. Άρα όλοι πρέπει να μπούμε στις περιοχές αυτές τις μειονεκτικές, όλες τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Για να τελειώνουμε και να μην έχουμε προβλήματα. Ο Γολγοθάς της οικογένειας του Παναγιώτη Θεοδωρίδη άρχισε όταν το παιδί του, ο 7χρονος σήμερα Χρήστος Γεώργιος, ήταν βρέφος. Σε ηλικία μόλις 4,5 μηνών άρχισε να εμφανίζει κρίσεις και διαγνώστηκε με φαρμακοανθεκτική επιληψία. Με την βοήθεια πολλών κομμωτινέων συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα για τη μετάβασή του στο εξωτερικό, όπου ξεκίνησε την πολυδάπανη θεραπεία του. Ιδίω μικρός Χρήστος Γεώργιος παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, αλλά η θεραπεία του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς απομένει άλλη μία επίσκεψη και απαιτείται ένα σημαντικό ποσό για τη συνέχεια της θεραπείας. Ο πατέρας του μικρού κάνει για άλλη μια φορά έκκληση έτσι ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των 7.000 ευρώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους δημότες μου και σε άλλους νομούς, συνδημότες μου, για την βοήθεια που προσφέρανε εδώ και 3 χρόνια για την αποκατάσταση της υγείας του μικρού γιού μου. Κύριε Παναγιώτη, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Χρειάζεστε άμεσα ακόμη ένα μικρό ποσό, χρηματικό ποσό εννοώ, για την βελτίωση της υγείας του μικρού Χρήστου. Πάμε όμως να δούμε λεπτομέρειες. Καταρχάς, για τι ποσό μιλάμε? Το ποσό που χρειαζόμαστε άμεσα ως τις 11 Οκτωβρίου για κάποια επιπλέον φάρμακα για το τελείωμα της εδώ θεραπείας του, πριν πάμε για θεραπεία στην κλινική, για την τελική θεραπεία, είναι 7.000 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Οι συμπολίτες μας έχουν δείξει την αγάπη τους, την ευαισθητοποίησή τους. Έχετε συγκεντρώσει χρήματα 1-2 φορές, αν δεν απατώμε. Και ζητάτε αυτό το ποσό και το κρίνετε ιδιαίτερα απαραίτητο. Είναι άμεση ανάγκη να συγκεντρωθεί έως και τις 11 Οκτωβρίου. Ναι, έως και τις 11 Οκτωβρίου πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό για να τελειώσουμε με την εδώ θεραπεία από τη δικιά μας πλευρά, ώστε να κατέβει ο γιατρός για το τελείωμα της θεραπείας για τον Χρήστο. Πού πρόκειται να πάει ο Χρήστος για να ολοκληρώσει αυτή τη θεραπεία και σε ποια κατάσταση είναι σήμερα μετά με την υγεία του? Ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι το τελείωμα της θεραπείας που θα του κάνει ο γιατρός ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη σε μια κλινική. Θα γίνει περίπου για 40 ημέρες έχουμε κλείσει μια κλινική, έχουν πληρωθεί τα νοσήλια. Μας απομένουν κάποια φυσικά διαμονή εκεί για 40 ημέρες σε τυχόν εξετάσεις. Έχουμε 2 πανελέγχους φυσικά στην Αγία Πετρούπολη και τα φάρμακά του που πρέπει να καλυφθεί μετά την τελική θεραπεία για 6 χρόνια, ώστε να προστατευτεί για τυχόν. Οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί, θέλει να τον προφυλάξει ο γιατρός για άλλα 6 χρόνια. Τι σας λέει ο γιατρός, πώς κρίνετε το μέλλον του μικρού Χρήστου? Είναι αισιόδοξο? Είναι αισιόδοξο γιατί εγώ έχω δει ίαση καταρχήν όσον αφορά το πλήθος του κρίσεων του που ήταν μέσα όρο 80 και έχουμε κατεβεί στις 20. Τελευταίες μέρες έχουμε πλησιάσει κοντά στις 15 το μήνα από 80. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, δεν είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για ένα 80% όσον αφορά τις κρίσεις του. Όσον αφορά τη βάδισή του, έχει βελτιωθεί κατά 70%. Ο Χρήστος περπατάει ελεύθερα πλέον. Το μόνο που του μαθαίνουμε πλέον είναι το σκαλοπάτι και η λακκούβα. Και τώρα απομένει, όπως ρώτησα και του γιατρού, πότε η απορία μου και συνεχές ερωτήσεις, πότε θα μιλήσει. Μου λέει, θα κάνει υπομονή, είναι για τους επόμενους μήνες. Παίρνει μέχρι, πιστεύω, λέει, μέχρι το Πάσχα να αρχίσει να λέει τις πρώτες του λέξεις, να συλλαβεί. Το ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη βελτίωση. Έπιασαν τόπο οι προσπάθειες ολονών μας από την ευρύτερη περιοχή του νομού Ροδόπης και πάμε για την τελική φάση, 7.000 ευρώ, και ούτως ή άλλως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα μαζέψουμε. Ναι, μέχρι 11 Οκτωβρίου είναι 7.000 ευρώ. Το σύνολο, άμα ενδιαφέρονται οι συμπολίτες μου και για όποιον ενδιαφέρεται και για από άλλους νομούς, είναι περίπου στις 80.000 ευρώ. Κοιτάμε με κάποιο τρόπο, θα δούμε με ποιο τρόπο, για τους επόμενους μήνες να καλύψουμε και αυτά τα έξοδα και να τελειώσουμε την υπόθεση αποκατάστασης υγείας του Χρήστου, που παλεύουμε εδώ και 3 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ, όλους τους συμπολίτες μου επανειλημμένα για την εκδήλωση προσφοράς προς τον Χρήστο και στην οικογένεια και σε εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Η μερίδα για τις ευεργετικές ιδιότητες του αιματικού πυλού των Κρινίδων και έκθεση φωτογραφίας με θέμα περιπυλού πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας. Μια εξαιρετική ημερίδα συνδιοργάνωσε ο Δήμος Καβάλας, η Δημοφέλεια και ο Ιατρικός Σύλλογος της Καβάλας. Το θέμα της: οι ευεργετικές ιδιότητες του αιματικού πυλού των Κρινίδων. Ταυτόχρονα λειτουργήσε στον ίδιο χώρο και έκθεση φωτογραφίας με το ίδιο θέμα από τους φωτογράφους Γιώργο Μητυλινό και Μακρίνα Μπελετσέλη. Μία ξεχωριστή ημερίδα σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας και οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Κουπίδη. Μία ημερίδα λοιπόν που
και οι ίδιοι οι γιατροί έρχονται να αναγνωρίσουν την ιαματική θεραπεία του ιαματικού φυλού κρινίδων και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Θα ακούσετε και πολλούς και διάφορους εισηγητές γιατρούς και ταυτόχρονα και μία μικρή περίληψη από μένα με μία αναδρομή στο παρελθόν αλλά και αναφορά στο παρόν και βεβαίως και για το μέλλον. Τι σκοπό έχουμε να κάνουμε για το πυλοθεραπευτήριο? Είναι μια εκδήλωση η οποία θα πλαισιωθεί εκτός των άλλων και από μια ημερίδα όπου συνάδελφοι, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα αναλύσουν τα ωφέλη που έχει η πυλοθεραπεία. Ο καθηγητής ο κ. Κουσκούκης, ο οποίος ασχολείται με την ιαματική ιατρική, πρώην καθηγητής Πανεπιστημίου του Δημοκρίτιου, συνάδελφος δερματολόγος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ιατρικό σώμα της Καβάλας θα εκπροσωπηθεί από γιατρό φυσικής αποκατάστασης, όπου θα αναλυθούν ο καθένας από το δικό του μετερίζει για τα ωφέλη που έχει ο πυλός. Ο σκοπός που κάνουμε αυτή την εκδήλωση και συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος είναι να δείξουμε τα ωφέλη που έχει η πυλοθεραπεία, να μιλήσουμε για το πυλοθεραπευτήριο κρινίδων και μάλιστα η κυρία Ιωσήφη θα αναφερθεί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και θα αναφέρει και τα προγράμματα που έχουν όσον αφορά την βελτίωση των εγκαταστάσεων. Αλλά εκείνο που θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα, εγώ σαν συντονιστής όλου αυτού του προγράμματος, γιατί εγώ επιμελήθηκα την πρόσκληση των συναδέλφων, είναι να δείξουμε ότι η θεραπεία με τον πυλό είναι μια επικουρική, μια συμπληρωματική θεραπεία στις άλλες κλασικές θεραπείες, είτε για τις παθήσεις του δέρματος, είτε για τις παθήσεις των μυοσκελετικού, και σαν τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε την θεραπεία με τον πυλό. Η Καβάλα έχει το προτέρημα να διαθέτει ένα πυλοθεραπευτήριο και έναν πυλό χώμα, γη, ο οποίος είναι ιαματικός. Η αφομοίωση του ανθρωπίνου σώματος μέσα στον πυλό αποτελεί ένα εξαιρετικό φωτογραφικό ενδιαφέρον για μας. Επομένως, ήταν το έναυσμα να πλησιάσουμε τον πυλό, να πλησιάσουμε τους ανθρώπους λουόμενους μέσα στον πυλό και να φωτογραφίσουμε σώματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι εξωπραγματικά με την απάλληψη του πυλού επάνω, δηλαδή στο δέρμα. Τι μαγικό. Νομίζω πολλά έχουν προσφέρει και από άποψη... Ιαματική, θεραπευτική, ναι. Αλλά και για εμάς πιο πολύ καλλιτεχνική. Έτσι. Πώς γεννήθηκε αυτή η έμπνευση, πώς ασχοληθείτε με αυτό το είδος της τέχνης, με πυλό και φωτογραφία μαζί, συντάσσετε εξαιρετικά πράγματα. Ήταν κάτι που είδα από τον κύριο Μητρινό, εγώ ασχολούμαι με εντελώς άλλο είδος φωτογραφίας, κίνησε την περιέργεια, αλήθεια είναι, και είπα να το δοκιμάσω κι εγώ. Για βάλλοντας πόλη, η οποία αποδεικνύεται όχι η πόλη μόνο να παράγει στις χρυσοκοφιάς, που απρόφερα μας χάρισε αλλά και στην πόλη της δημιουργίας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην ημερίδα που διοργανώνουμε και έχει ως θέμα οι ευεργετικές ιδιότητες του ιαματικού πυλού κρινίδου. Είναι γνωστό από το φύλλο του φημισμένη αρχαία πόλη των Φιλίππων και η ευρύτερη περιοχή της. Δεν είναι μόνο ένας ιστορικός τόπος, ενταγμένος πλέον στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, είναι και ο τρόπος όπου ο χριστιανισμός συναντάει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και το ανθρώπινο σώμα αναγεννάται μέσα από ένα ανάρχαιο υλικό. Τώρα, ποια εμπλοκή έχει ο Ιατρικός Συλλόγος? Καταρχάς, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας που έχουν οι λουόμενοι κατά κάποιο τρόπο σε καταστάσεις του φυλοθεραπευτήριου κάθε μέρα και όλους τους μήνες που λαμβάνει η χώρα αυτό. Απ' την άλλη μεριά, γνωρίζω ότι είναι επικίνδυνο ένα θεσμικό όργανο να μπαίνει σε τέτοια πράγματα, αλλά εμείς έχουμε εξεταστεί και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά υπέρ των εναλλακτικών θεραπείων και σαν τέτοια πρέπει να την εκλάβουμε. Μια όμορφη έκπληξη ετοιμάζει αύριο η κυρία Κρυσταλία από την εκπομπή του Star Βορείου Ελλάδος Μαγειρέματα και Ζυμώματα σε γνωστό κατάστημα της Κομωτινής, όπου όσοι παρευρεθούν θα δοκιμάσουν εξαιρετικά μεζεδάκια και άλλα καλώδια που η κυρία Κρυσταλία θα τους ετοιμάσει. Αύριο βράδυ στις 6
Λευκή νύχτα στην Κομοτηνή. Το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος πάντα είναι δίπλα μας, δυναμικά μέσα στην πόλη μας. Και εγώ με την εκπομπή μου θα είμαστε στην Οδό Μακεδονίας, στο Fruit Market Γκογκότσι, για να μοιράσουμε στον κόσμο παραδοσιακά νόστιμα με ζεδάκια εδώ από την Κομοτηνή. Προσκαλώ όλο τον κόσμο να έρθει, να γευτεί ωραίες γεύσεις και θα έχει και πολλές εκπλήξεις από το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Να σας ρωτήσω, κυρία Κρυσταλλή, αυτά τα μεζεδάκια θα τα φτιάξετε εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα θα τα φτιάξουμε. Οι χορηγοί δώσανε πάρα πολλά προϊόντα και εκείνη την ώρα και άλλες φίλες και όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, με μεγάλη μου χαρά, θα κάνουμε και γλυκά και μεζεδάκια και ψωμάκια και πιτούλες από όλα τα καλά τα κομωτινέικα. Αυτά τα ωραία τα παραδοσιακά που έχετε εκεί στην Κομωτινή και που μόνο που τα ακούμε ή μόνο που τα βλέπουμε, φανταζόμαστε ότι είμαστε όλοι μαζί εκεί και τα γευόμαστε. Σας περιμένω όλους, θα χαρώ να είστε όλοι, να έρθετε όλοι από τη Δράμα για να γιορτάσουμε όμορφα και ωραία εδώ στην Κομωτινή τη Λευκή Νύχτα. Να ρωτήσω, αυτές τις συνταγές που τόσο καιρό μαγειρεύετε και κάνετε τόσο όμορφα πράγματα, τις φτιάχνετε γιατί στηρίζεστε σε παραδοσιακές συνταγές, μαγειρεύετε από πάντα και βρίσκετε και καινούριους τρόπους και να εκφραστείτε και να δημιουργήσετε με δικά σας υλικά? Εμείς ό,τι προϊόντα έχουμε εδώ, στην πόλη μας, στο νομό μας, τα κάνουμε και συνταγές. Οι συνταγές αυτές είναι από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου είχαν το καλύτερο εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα άνοιξα και εγώ ένα εστιατόριο εδώ στην Κομωτινή με το όνομα Κρυσταλλία. Κάποια στιγμή κουράστηκα γιατί το είχα πάρα πολλά χρόνια, αλλά το μεράκι μου δεν έφυγε. Ίσα-ίσα δυνάμωσε και πιο πολύ. Και εξακολουθώ και κάνω όλες αυτές τις συνταγές και σκέφτομαι να γράψω και ένα βιβλίο με τα παραδοσιακά μαγειρέματα, ζυμώματα, μέχρι και κρασί και ξύδι και πετιμές δικό μου κάνω. Τόσο δημιουργικός άνθρωπος, είναι αδύνατο να μην το έκανε αυτό. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε αύριο πολύ μεγάλη επιτυχία και τυχεροί θα είναι όσοι θα γευτούν αυτά τα ωραία πράγματα που φτιάχνετε και κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα έρθουν και αρκετοί δραμηνοί εκεί για να γευτούν και αυτοί τις ωραίες νοστιμιές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όχι μόνο εγώ, όλοι οι Κομωτινέοι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Μας μάθανε όλοι και επιτρέψτε μου να πω ότι την Κυριακή με επισκέφθηκε ο Σύλλογος Γυναικών Νιγρίτας, 60 γυναίκες. Φάγαμε, ήπιαμε, διασκεδάσαμε και αποχωριστήκαμε κλαίγοντας. Που δεν μας ήξερε κανείς εδώ στην Κομωτινή. Μάλιστα, η Νιγρίτα από, από το νομό των Σερών, λοιπόν, επισκέφτηκε την Κομωτινή και γεύτηκε τα ωραία πράγματα που ετοιμάζεται. Ας δούμε τώρα τη νέα ενότητα στο Δελτίο Ειδήσεων «Βελτιώνουμε τα ελληνικά» μας με τη φιλόλογο Ελπινίκη Τζάρα. Ακολουθεί αμέσως μετά το Δελτίο Καιρού. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.